θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στις 8 το απόγευμα στο Πειραματικό Θέατρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, μια δράση αλληλεγγύης για τους σεισμόπληκτους εκπαιδευτικούς της Τουρκίας και της Συρίας. Στόχος λοιπόν, εκτός από τα μηνύματα αλληλεγγύης και υποστήριξης, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, ήταν και αυτή η οικονομική βοήθεια. Εδώ είμαστε λοιπόν να αναδείξουμε, έχουμε και στην κατοχή υλικό το οποίο το δείχνουμε σήμερα, να αναδείξουμε αυτή τη δράση με τον κύριο Γιάννη Παπατζανή, τον μουσικό. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπατζανή. Καλησπέρα και από εμάς. Καταρχάς να πω, ήταν μια πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, των δασκάλων δηλαδή, και των καθηγητών και της ΕΛΜΕ. Αλλά και του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ακριβώς. Θέλω να τους ευχαριστήσω και ασφαλώς και της Αντιδημαρχίας Αλληλεγγύης και της κυρίας Αντιδημάρχους, κυρία Συγγελάκη. Να πω εδώ ότι δεν αφόρησε σεισμόπληκτους μόνο εκπαιδευτικούς, ναι, αλλά και τους όλους. Και γενικότερα ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και στην τραγωδία των Τεμπών. Βέβαια. Ένα χαρακτηριστικό κομμάτι ήταν ότι παίξαμε μουσική που ήταν κοινή και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Πολλά δηλαδή τραγούδια που ξέρουμε γνωστά ως ελληνικά. Είχαμε την τύχη να έχουμε μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια, την Μάλαμα Πατρέλη. Ακούω επιστροφή τη φωνή μου, συγγνώμη, αν μπορεί να βοηθήσει το τεχνικό σας. Ναι, ωραία, ευχαριστώ. Όπου μπόρεσε και εξέφραξε με τον καλύτερο τρόπο και την τουρκική αλλά και την ελληνική σχολή των τραγουδιών. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό πάρα πολύ και τους μουσικούς και τον Σίδωρο Βαρβαρό αλλά και τον Γιάννη τον Δερμουτζάκη που έπαιξαν νούτι και βιολί. Να πω εδώ ότι η συμμετοχή, αν βλέπετε στις εικόνες των συμμετοχών από το πρόγραμμα που έχουμε τέχνη του στην εκπαίδευση, είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτή ήταν κυρίως εκπαιδευτική. Αν είδατε και αν φαίνεται, εκεί είναι περισσότεροι από 180 επισκηνής. Δεν χωράει η σκηνή ίδια, αλλά ήταν γύρω-γύρω τέλος πάντων από τον κόσμο. Εμάς μας ενδιαφέρει να φέρουμε τη μουσική σκηνότητα για καλό σκοπό και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός σκοπός, αλλά και να αναδείξουμε, και αυτό είναι η πολιτική πλευρά του ζητήματος, τις συγγένειες που έχει μια χώρα με την άλλη. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα τραγούδια είναι κοινά. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι λαοί πρέπει να είμαστε πολύ κοντά και έχουν να μας ενώνουν περισσότερα πράγματα από αυτά που μας χωρίζουν. Άλλες οι αποφάσεις κάποιων ανθρώπων να μας θέλουν, τέλος πάντων, λίγων όμως, να είμαστε σε ρήξη. Αυτό είναι η αλληλεγγύη και η ομόνοια, οι γέφυρες, τα κοινά σημεία με τους λαούς. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η τέχνη και ειδικά η μουσική που αναδεικνύει με τον πιο περίτανο τρόπο, τέλος πάντων, με τον πιο σημαντικό τρόπο. Υπήρχε ανταπόκριση και θέλω λίγο να εστιάσουμε πέρα από την οικονομική βοήθεια και στα συναισθήματα τα οποία προκαλούνται με όχημα τη μουσική, με όχημα της τέχνης και τον πολιτισμό. Και είδαμε για ακόμα μία φορά βέβαια πόσο κοντά έρχονται διαφορετικές χώρες, διαφορετικοί λαοί, κουλτούρες, πολιτισμοί μέσα από τη μουσική και αυτή την προσέγγιση. Ακριβώς. Συμβολισμούς ούτως ή άλλως μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δεν είναι τόσο το οικονομικό. Η ανάγκη. Δείτε, όταν ξεκινήσαμε να οργανώνουμε την εκδήλωση, δεν υπήρχε η τραγωδία των Τεμπών. Προέκυψε στη μέση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι πολλές φορές μπορεί να είσαι θήτης και θύμα πολύ γρήγορα. Είναι καλό κανείς να, όσο μπορεί με σεμνότητα και ταπεινοφροσύνη, να μπορεί να βλέπει και να γνωρίζει στον εαυτό του ότι είναι καλό να μέσα από την τέχνη, μέσα από τη ζωή του την ίδια, να είναι αλληλέγγυος και κοντά, τέλος πάντων, στους δίπλα του, έστω και αν αυτοί οι δίπλα του είναι στην Τουρκία ή είναι στα Τέμπη ή οπουδήποτε. Μάλιστα. Κύριε Παπατζανή, σας ευχαριστώ θερμά, με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.